κατάσταση τις τελευταίες μέρες λόγω του καύσωνα θα έλεγα ότι είναι τραγική. Μας έρχονται αρκετές καταγγελίες. Ήδη οι παρεμβάσεις μας είναι σημαντικές. Μεγάλα εργοτάξια όπως το αεροδρομίου αλλά και οι οικοδομές που γίνονται μέσα στο Ηράκλειο έχουν σταματήσει. Αλλά δεν αφορά μόνο τον κατασκευαστικό κλάδο, αφορά πολλούς κλάδους που σχετίζονται και εργάζονται σε συνθήκες οι οποίες είναι υψηλές οι θερμοκρασίες, όπως σε κουζίνες ξενοδοχείων, σε καθαριστήρια. Αλλά ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν φυσικά είναι και για τους εργαζόμενους στο αεροδρόμιο, αλλά και τους χιλιάδες επισκέπτες που περνάνε καθημερινά, όπου οι συνθήκες, θα έλεγα, δεν αρμόζουν για ένα διεθνές αεροδρόμιο όπως το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Θα πρέπει και εκεί οι εργαζόμενοι, παρότι οι πτήσεις δεν σταματάνε να έρχονται, σε ώρες υψηλών θερμοκρασιών, αυτοί που εκτίθενται στον ήλιο και στις υψηλές θερμοκρασίες, να τηρούν τα προβλεπόμενα και να προστατεύονται. Και σίγουρα οι συνθήκες θα πρέπει να ήταν πολύ καλύτερες σε θέματα κλιματισμού που δεν υπάρχουν. Δυστυχώς, και θα πρέπει να διορθωθούν όλα αυτά με την ευθύνη της ίδιας της κυβέρνησης.